Γεια σας. Λοιπόν, θα σας μιλήσω για κάτι για το οποίο βασικά δεν θέλω να μιλήσω καθόλου. Είναι κάτι το οποίο προσπαθώ, δεν ξέρω, να ξεχάσω, να θάψω, να εξαφανίσω εδώ και 3 χρόνια. Ντρέπομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Δεν μου είναι καθόλου ευχάριστο και καθόλου εύκολο. Πολλοί από εσάς το γνωρίζετε ήδη. Κάποιοι το έχετε δει, κάποιοι το έχετε ακούσει. Όπως και να έχει, αυτή τη στιγμή κυκλοφορεί ένα ροζ βιντεάκι, στο οποίο προφανώς πρωταγωνιστώ. Ο λόγος που κάθομαι και το συζητάω μαζί σας αυτή τη στιγμή είναι γιατί νιώθω ένα βάρος μέσα μου όλα αυτά. Χρόνια, γιατί είναι κάτι πολύ άσχημο για οποιοδήποτε άνθρωπο να κυκλοφορήσει κάτι τέτοιο παρά τη θέλησή του και μπορείς να έχει γνώση πάνω σε όλο αυτό το πράγμα. Είναι κάτι το οποίο όλοι απεύχονται, αλλά πραγματικά μπορεί να συμβεί στον καθένα και στη καθεμία. Στην προκείμενη, η καθεμία είμαι εγώ. Ναι, οκ, okay, να σας πάω 3 χρόνια πίσω. Καλοκαίρι, ήμουνα σε beach party, υπήρχε ποτό, καλή διάθεση. Εν πάση περιπτώσει, για να μην πολυλογώ και πλατιάζω, είναι πολύ στενάχωρο που άνθρωποι οι οποίοι νομίζεις πως γνωρίζεις και εμπιστεύεσαι μπορούν να κάνουν κάτι τέτοιο παρά τη θέλησή σου και ενώ βλέπουν σε πόσο κακή κατάσταση είσαι και να το χρησιμοποιήσουν για να διχθούν, για να υποφεληθούν από αυτό. Δεν ξέρω, ακόμα και για να βγάλουν χρήματα. Δεν ξέρω τι μπορεί να σκέφτεται ο καθένας. Αλλά όπως και να έχει, είναι άσχημο που το παιδί αυτό με το οποίο συνευρίσκομαι στο βιντεάκι το συγκεκριμένο είναι ένα παιδί το οποίο γνωρίζω από τα 18 μου, με το οποίο συνεργαζόμουν, δουλεύουμε μαζί, έχουμε κοινούς φίλους, κοινές παρέες και μάλιστα ήμασταν μία παρέα και εκείνη τη μέρα. Ναι, δεν ξέρω τι με στεναχωρεί και τι με θλίβει περισσότερο. Ίσως το γεγονός ότι στα 23 μου, με όλη την έκθεση αυτή που είχε πάρει το Μαϊστάλι Ροξ, ξαφνικά διέρευσαν γυμνές φωτογραφίες μου από εκείνο το βράδυ, στις οποίες εγώ κοιμάμαι μετά τη συνωσία στο αυτοκίνητο και προφανώς και δεν έχω επίγνωση ότι με φωτογραφίζει κάποιος. Το πόσο ξεφτύλα μπορεί να νιώσει κάποιος να δημοσιεύονται τόσο ιδιωτικές σου στιγμές με τέτοιο τρόπο και από έναν άνθρωπο από τον οποίο δεν το περίμενες ποτέ. Δεν ξέρω, πραγματικά τι είναι χειρότερο. Ίσως το γεγονός ότι οι φωτογραφίες αυτές γίνανε εξώφυλλο σε πολύ γνωστή εφημερίδα και δεν ξέρω. Τεράστιο τίτλο σε πάρα πολλά άρθρα και περιοδικά. Και έπρεπε να πάω στη μαμά μου αυτή την εφημερίδα και να της τη δείξω και να της εξηγήσω τι ακριβώς συνέβη και να της πω εγώ τα πάντα πριν της το πει κάποιος άλλος και πάθει σοκ. Νομίζω ότι με θυμούνται όλες οι συμπαικτηρίες μου στο Mastery Rocks να φλαντάζω στο κλάμα στα παρασκήνια και μετά από 5 λεπτά να πρέπει να είμαι πολύ εντάξει γιατί έχουμε γύρισμα. Σίγουρα δεν ήμουν σε θέση να διαχειριστώ όλο αυτό τότε, γιατί ήμουν και πολύ μικρή και πάρα πολύ άμαθη και με τη δημοσιότητα και με όλο αυτό που συνέβη. Και κάτι τέτοιο πλην ενός reality show και μόνο ένα σκηνικό αντίστοιχο, δηλαδή δημοσιοποίηση ενός τέτοιων προσωπικών δεδομένων σου, σε οποιοδήποτε μικρό κόσμο, ακόμα και στο σχολείο σου, πόσο μάλλον σε όλη την Ελλάδα, είναι κάτι τεράστιο νομίζω. Μου πήρε πάρα πολύ χρόνο, πάρα πολύ ενέργεια και πάρα πολύ φαιουσία. Είχα τρέξει πάρα πολύ σε δικηγόρους τότε για να προσπαθήσω να βγάλω κάτι και να δικαιωθώ για τη τιμή μου, για δεν ξέρω. Να σημειώσω ότι δεν είχα ευρώ, είχα ξοδέψει όλα μου τα λεφτά. Δεν έβγαλε τίποτα. Έχουν περάσει 3 χρόνια από τότε. Προσπάθησα να ξεπεράσω όλο αυτό το γεγονός. Η μαμά μου βοήθησε πάρα πολύ. Είναι πολύ υποστηρικτική. Μου είπε ότι μπορεί να συμβεί στη καθεμία, ότι ζούμε σε μια εποχή τεχνολογίας που όλοι είναι με ένα κινητό στο χέρι. Οπότε είναι πολύ εύκολο και αν λίγο χάσεις τον έλεγχο να συμβεί κάτι τέτοιο. Μαμά, σ' αγαπώ. Να μου πει αυτή τη φάση, γιατί μου βλέπει πάντα τα βιντεάκια μου. Έχουν περάσει 3 χρόνια τέλος πάντων. Και ξέρεις, πάνω που νομίζω ότι, okay, το περάσαμε και αυτό και έχω ξεμπερδέψει και, okay, συνεχίζουμε δυναμικά. Είναι πολύ άσχημο που υπάρχει κόσμος που θέλει συνέχεια να σε βλέπει κάτω στο χώμα να σέρνεσαι. Θέλω να πω σε αυτόν τον κόσμο ότι δεν θα το πετύχει ποτέ. Είμαι πραγματικά ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πολύ καλά με τον εαυτό του. Για να μπορέσει το οποιοδήποτε ένα τυχαίο γεγονός δεν μπορεί να καθορίσει το ποιος είσαι και το τι κάνεις και να αναιρέσει όλα τα υπόλοιπα πράγματα τα οποία έχεις δημιουργήσει και δεν ξέρω, νομίζω είναι πολύ άδικο ένα κακό να σκοτώνει 1000 καλά και σίγουρα στη δική μου περίπτωση δεν είναι κάτι το οποίο θα με κάνει να νιώσω έτσι. Μπορεί να χάνω τον ερμό μου λίγο και να τα λέω περίεργα, δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι που το πάω και τι εννοώ. Απλά έχουν περάσει 3 χρόνια, ήμουνα πραγματικά πολύ καλά, πολύ χαρούμενη, έχω χτίσει πράγματα μέσα σε αυτά 3 χρόνια, έχω προσπαθήσει πάρα πολύ, έχω δουλέψει ακόμη περισσότερο. Είχα μια πολύ όμορφη υγιή σχέση και συγκατοικούσα και δεν ξέρω, αλλά πήγαιναν πολύ όμορφα. Μέχρι που ξαφνικά δεν ξέρω ποιος, κάποιος αποφάσισε να αναδημοσιεύσει υλικό από εκείνο το βράδυ. Υλικό μάλιστα το οποίο δεν γνώριζε πως υπήρχε μέχρι τη μέρα που το είδα. Στην αρχή μου ήρθανε, ξύπνησα μια μέρα και μου ήρθανε διάφορα direct στο Instagram από ψεύτικα προφίλ ένα μικρό βιντεάκι από εκείνο το βράδυ στο οποίο εγώ συνευρίσκομαι με το συγκεκριμένο παιδί τέλος πάντων έξω από το κινητό του βράδυ σε ένα χωματόδρομο μετά από ένα beach party και οκ,
Τι σας λέω και εσάς. Ναι, οκ. Okay. Δεν μπορείτε να καταλάβετε πόσο σοκαρίστηκα που απλά σηκώθηκα μετά από 3 χρόνια και είδα κάτι τέτοιο. Και μετά τα μηνύματα γίνανε κι άλλα κι άλλα και μου το στείλανε, ξέρω, πάνω από 30 άτομα. Οπότε ήταν η φάση που θορυβήθηκα και είπα: οκ, ο επόμενος που το στείλω είναι το αγόρι μου και πρέπει να του μιλήσω. Προφανώς και είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πολύ ανοιχτός και πολύ ειλικρινής και το αγόρι μου ήξερε τα πάντα για όλο το σκηνικό. Για το τι συνέβη, για τις εφημερίδες, τα εξώφυλλα, τα άρθρα. Αλλά είναι άλλο να το ξέρεις και προφανώς είναι άλλο να το βλέπεις. Οπότε, ναι, το βιντεάκι αυτό μου κόστησε μια πολύ όμορφη σχέση. Ένιωσα πολύ αβοήθητη, πολύ αδικία. Είναι πολύ άσχημο να πληρώνεις ξανά και ξανά για ένα λάθος το οποίο έχει συμβεί στο παρελθόν. Το οποίο πραγματικά δεν ήταν κάτι. Ήταν κάτι πολύ ανθρώπινο. Το ότι κάποιος θέλησε να εκμεταλλευτεί όλη αυτή την κατάσταση για να μπορέσει να κερδίσει το οτιδήποτε από αυτό. Είναι πολύ άσχημο εξορισμού. Και το άσχημο είναι ότι παρότι είμαι θύμα σε αυτή την κατάσταση, πρέπει να έχω να ανταπεξέλθω με σχόλια για το πόσο πεταμένη είμαι, για το ότι γυρίζω, ότι κάνω ροζ βίντεο και ξέρω ειλικρινά, δηλαδή μπορεί κάποιος να δει αυτό το βιντεάκι και να πιστέψει ότι είναι κάτι το οποίο έχω γυρίσει εγώ για, δεν ξέρω, για να κερδίσω το οτιδήποτε από αυτό. Είναι κάτι το οποίο προσπαθώ να εξαφανίσω εδώ και τόσα χρόνια και απλά συνεχίζει και έρχεται και ξαναέρχεται και όλοι μιλάνε γι' αυτό εκτός από μένα και πραγματικά δεν είμαι άνθρωπος που θα επιτρέψει να μιλάνε γύρω του γι' αυτό και αυτός να μιλάει τίποτα. Απλά πέρασα μια πολύ δύσκολη φάση στην οποία, okay, είχα πάθει σοκ και συνεχίζω να τρέχω σε δικηγόρους προσπαθώντας να βγάλω κάτι και γενικά ήμουν πολύ πιεσμένη, έπρεπε να μετακομίσω, είχα ένα χωρισμό να διαχειριστώ και όλο το κόσμο να ρωτάει τι συνέβη. Η μαμά μου παρέλα δεν ήθελα να μάθει κάτι γιατί είχε ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας και δεν ήθελα να της κοστίζω στη ψυχολογία της κι άλλο, οπότε πρέπει να μην το περάσω μόνη μου. Αλλά είμαι πάρα πολύ τυχερή γιατί έχω πολύ καλούς φίλους πραγματικά, οι οποίοι δεν με άφησαν στιγμή μόνη μου και εννοείται με φιλοξένησαν και ήταν μαζί μου συνέχεια και τρέχουν μαζί μου σε δικηγόρους και αστυνομικά μέγαρα και στη δίωξη και είμαι πολύ τυχερός άνθρωπος γιατί στα δύσκολα φαίνεται ποιοι πραγματικά είναι εκεί για σένα και εγώ έχω δει τόσους πολλούς δικούς μου ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά δεν τράπηκαν στιγμή για μένα και πόσο με ξέρουν και η γνώμη τους δεν άλλαξε το τόσο για αυτό που συνέβη και τους ευχαριστώ πάρα πολύ και τους λατρεύω, τους αγαπώ. Όλα τα άσχημα περνάνε, απλά ήταν κάτι το οποίο ήθελα να το βγάλω από μέσα μου γιατί έχω κατακριθεί τόσο πολύ για αυτό το πράγμα και έχει πάρει τόσο μεγάλες διαστάσεις. Πατάω στο να ζητήσω Ιωάννα Τούνη και το πρώτο που με εμφανίζει είναι η Ιωάννα Τούνη ροζ βίντεο. Και είναι πολύ άσχημο και πολύ άδικο γιατί κανείς δεν προσπαθεί να με προστατεύσει από όλο αυτό. Όλοι προσπαθούν να βγάλουν ένα μεγάλο τίτλο, ένα. Δεν ξέρω, ένα μεγάλο άρθρο, ένα μεγάλο θέμα. Να πατήσουν, να πάρουν κλικς και. Δεν ξέρω. Είναι πολύ άσχημο που ζούμε σε μια κοινωνία που όλοι είναι πρόθυμοι να διαστήρουν κάποιον προκειμένου να κερδίσουν το ελάχιστο. Αλλά καλώς κακώς σε αυτό το κόσμο ζούμε και εγώ έχω μάθει πραγματικά να είμαι πολύ δυνατός άνθρωπος. Βέβαια ότι όπου υπάρχει κακό υπάρχει καλό και μαζί με όλα τα απέσια μηνύματα που έχω λάβει, πραγματικά εξευτελιστικά μηνύματα που έχω λάβει, που μπορώ πόσο έκφυλος μπορεί να είναι κάποιος για να στείλει τέτοια πράγματα σε μια κοπέλα που έχει βιώσει κάτι τέτοιο. Έχω λάβει και πάρα πολλά μηνύματα υποστήριξης και αγάπης και το πόσο δυνατή πρέπει να είμαι και σας ευχαριστώ πολύ. Θέλω να πω σε κάθε κοπέλα που μπορεί να έχει περάσει κάτι αντίστοιχο ότι πρέπει να είναι δυνατή γιατί πραγματικά είναι κάτι που περνάει. Είναι πολύ εύκολο να βρεθεί οποιοδήποτε σε αυτή τη θέση και το απεύχομαι πραγματικά για όλους γιατί είναι κάτι πολύ στενάχωρο και δυστυχώς δεν είναι όλοι οι άνθρωποι εξίσου δυνατοί και ο καθένας μπορεί να το διαχειριστεί τελείως διαφορετικά ή να μην το διαχειριστεί καθόλου, δεν ξέρω. Αλλά θέλω να ξέρετε, κορίτσια, ότι πραγματικά δεν είστε μόνες και αν έχει συμβεί κάτι τέτοιο, δεν ξέρω, στείλτε μου μήνυμα να μιλήσω. Είναι άφηση να βρω, δεν θα κλάψω άλλο γιατί δεν είναι το στυλ μου και προσπαθώ να είμαι χαρούμενος άνθρωπος για να έχω θετικά vibes. Εύχομαι πραγματικά να αποδοθεί δικαιοσύνη κάποια στιγμή γιατί τρέχω πάρα πολύ. Επίσης, να πω σε αυτή τη φάση ότι μιλάμε για ένα σκηνικό, για ένα συμβάν, για ένα βιντεάκι το οποίο υπάρχει και το οποίο πραγματικά μην μπείτε καν στο κόπο να ψάξετε να βρείτε, δεν φαίνεται και τίποτα αξιοσημείωτο. Και πραγματικά σταματήστε να μου χρεώνετε όλα τα βιντεάκια για όλες τις ξανθές κοπέλες οι οποίες
τυχαίνει να συνουσιάζονται και να έχουν βιντεάκι και να λέτε είναι η Τούνη, είναι η Τούνη, και ξαφνικά από το ένα έχουν, δεν ξέρω, μου στέλνουν κάθε μέρα, νομίζω ότι έχω ήδη 6 βίντεο που μου έχουν στείλει, στο οποία υποτίθεται πως είμαι εγώ, δεν είμαι εγώ. Και δεν νομίζω να ξαναείμαι ποτέ σε κάτι τέτοιο, μιας και είμαι πολύ πιο προσεκτική από τότε και κορίτσια, θέλω πραγματικά να προσέχετε ποιους εμπιστεύεστε και με ποιους κοιμάστε και με ποιους πηγαίνετε, γιατί ο κόσμος είναι πραγματικά κακός και ό,τι υλικό θέλετε να έχετε, πραγματικά να το έχετε στο δικό σας κινητό. Δεν ξέρω τι άλλο να σας πω, αλλά μην εμπιστεύεστε άνθρωπο. Νομίζω το έχω βγάλει λίγο από μέσα μου. Δεν θα ξανασυζητήσω καθόλου πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Να ξέρω ότι με παίρνουν άπειροι δημοσιογράφοι τηλέφωνο κάθε μέρα και είναι πολύ ψυχοφθόρο και πολύ δύσκολο. Και η απάντηση είναι: σας ευχαριστώ, δεν έχω κάτι να πω και θα συνεχίσω όλο αυτό το πράγμα. Δεν έχω να πω κάτι παραπάνω από αυτά που λέω αυτή τη στιγμή εγώ σε εσάς, τη στιγμή που εγώ έχω επιλέξει και εγώ θέλω να μιλήσω με τον τρόπο που θέλω να το κάνω. Δεν μου αρέσει να κλαίγομαι, ούτε θέλω να κερδίσω δημοσιότητα από κάτι τέτοιο για να αρχίσω να βγαίνω σε εκπομπές και να μιλάω για το δράμα που αντιμετωπίζω. Αυτό ήταν το πιο real που μπόρεσα να κάνω για να πω κάποια πράγματα που σκέφτομαι και που θέλω και που τα έχω μέσα μου και με ζορίζουν εδώ και χρόνια πραγματικά. Αυτά. Τελείωσε. Συγγνώμη να σας κούρασα και συγγνώμη που αυτό δεν ήταν ακόμα ένα fan video. Απλά πραγματικά νιώθω την ανάγκη να πω κάποια πράγματα με τον τρόπο που εγώ τα βίωσα και πώς τα σκέφτομαι και για να καταλάβετε λίγο σε τι ψυχολογία μπορεί να βρίσκεται ένας άνθρωπος ο οποίος έχει περάσει κάτι τέτοιο. Δεν φάνηκε κάτι στα social media, γιατί έχω μάθει καλά να κρύβω τον εαυτό μου και τα συναισθήματά μου μερικές φορές και δεν είμαι ο άνθρωπος που μου αρέσει να κλαίγομαι και να δείχνω όλες τις δυναμίες μου στους άλλους. Είναι μερικά πράγματα που είναι καλύτερα να τα κρατάς για σένα, ασχέτως αν εγώ στη δική μου περίπτωση, επειδή είμαι ένα πρόσωπο που μάλλον έχει λίγο παραπάνω προβολή, δεν το κατάφερα. Αυτό. Είναι κάτι για το οποίο νιώθω πολύ άσχημα, αλλά κάτι το οποίο καλούμαι να ξεπεράσω και θα το κάνω. Οπότε εδώ είμαστε, θα με βλέπετε και δεν θα κάνω τη χάρη σε κανέναν που θέλει να μου ψυχή και τη ζωή να το καταφέρει. Γιατί αν δεν προσέχω εγώ τον εαυτό μου, δεν θα το κάνει κανείς. Μην ανησυχείτε για μένα καθόλου. Είμαι πολύ δυνατό άτομο και σας είπα ότι έχω τους καλύτερους φίλους και την καλύτερη μαμά του κόσμου, οπότε that's it και δεν χρειάζεται κάποιος παραπάνω από 5 ανθρώπους που πιστεύουν σε αυτόν για να κλείνει τα αυτιά του και να μην ακούει τη γνώμη κανενός τυχαίου, ο οποίος μπορεί να λέει ό,τι θέλει, γιατί στη τελική κακός κόσμος υπάρχει πολλής και δεν είναι κάτι που εμένα με αφορά, ούτε μπορώ εγώ να τα βάλω με τους χίλιους και δεν θέλω κιόλας. Ξέρω ποια είμαι και το ξέρουν και 5 αγαπημένοι μου άνθρωποι και αυτό είναι να για μένα για να μπορέσω να γίνω ξανά πολύ χαρούμενη και πολύ εντάξει και να τα ξεπεράσω όλα. Και αυτά, σας κλείνω. Το καλό είναι ότι είμαι με τις φίλες μου Κρήτη και έχω ετοιμάσει πολύ όμορφες διακοπές και σε όλους τους haters να πάτε να γαμ...